Ο κύριος Σερίδης είπε ότι δεν κάναμε προτάσεις. Έγινε η Επιτροπή Παραγωγής Εμπορίου μετά ακριβώς με τον κύριο Γεραπετρίτη. Έγινε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας επίσης. Και εκεί υπόθηκαν σημαντικά πράγματα σε σχέση με το τι πρέπει να γίνει στο σιδηρόδρομο. Αν η κυβέρνηση αυτά δεν τα αποδέχεται για να τα κάνει, αυτό είναι άλλο θέμα. Ο κύριος Σερίδης δεν έχει παρά να τρέξει σε αυτές τις επιτροπές και να δει αν πράγματι κατατέθηκαν προτάσεις, οι οποίες προτάσεις είναι από τους ίδιους τους εργαζόμενους που ξέρουν πολύ καλά ποια έργα θα πρέπει να γίνουν υποδομής για να υπάρξει ασφάλεια στο σιδηρόδρομο και ποιοι εργαζόμενοι απουσιάζουν σήμερα. Είναι 1.300 εργαζόμενοι με βάση τον οργανισμό που έχει ο ΟΣΕ και εμείς λέμε ότι για να υπάρχει ασφάλεια στις μεταφορές πρέπει να προσληφθούν και 1.300. Θα μου πείτε, δεν μπορείτε να τους προσλάβετε? Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να το πείτε στον ελληνικό λαό ότι εμείς μπροστά στη δέσμευση που έχουμε να μην προσλαμβάνουμε στο δημόσιο, θα είσαστε εδώ εκτεθειμένοι μια ζωή στα εγκλήματα, γιατί δεν μας επιτρέπουν να προσλάβουμε τον αναγκαίο προσωπικό. Αυτό πείτε εδώ λοιπόν, στον κόσμο. 1.300 εργαζόμενοι λείπουν από τον ΟΣΕ. Θα τους προσλάβετε, ναι ή όχι? Είναι αναγκαίοι. Το οργανόγραμμα λέει ότι είναι αναγκαίοι. Άρα λοιπόν, εσείς τι κάνετε σήμερα? Προσλαμβάνετε 90 οι οποίοι ήδη δουλεύουν με μπλοκάκι. Άρα δεν προσλαμβάνετε κανένα. Αυτό είναι λοιπόν το ζήτημα που προέχει σήμερα και οι προσλήψεις, αλλά και τα έργα υποδομής, όπως και η τηλεδιοίκηση, η οποία πρέπει να λήξει και δεν μπορεί να είμαστε σταθμάρχες των επιχειρηματικών συμφερόντων. Γιατί οι εργολαβίες εδώ, ο ένας απέναντι στον άλλον και αυτά τα έργα, οι συμβάσεις που θα έπρεπε να είχαν λήξει εδώ και καιρό, είναι από το 2014 μέχρι τώρα που θα έπρεπε το 2016 να έχουν παραδοθεί και ακόμα λοιπόν εκκρεμούν. Αυτά λοιπόν δεν είναι ευθύνες. Είναι ευθύνες. Τίνος του ΣΥΡΙΖΑ που δεν ολοκλήρωσε και τα άφησε και η δική σας που 4,5 χρόνια τώρα, 4 χρόνια, δεν ολοκληρώθηκε το έργο αυτό τη σύμβαση για την τηλεδιοίκηση στον ΟΣΕ, στο σιδηρόδρομο.